Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει διδακτορικό δίπλωμα και ηφηγεσία εκεί, 76 και 82, PhD στο Ενδιβούργο από το 1980, καθηγητής για πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και πλέον αντιπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της τάξης γραμμάτων και καλών τεχνών. Έχει πολλές δημοσιεύσεις, χαρακτηριστικό το βιβλίο του «Η κριτική της αρχιτεκτονικής θεωρίας». Σημαντικό επίσης αρχιτεκτονικό έργο με σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα. Στα πλαίσια των μοναγραφικών εκθέσεων των Ελλήνων αρχιτεκτών διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Μουσείο Μπενάκη η έκθεση του αρχιτεκτονικού του έργου και του ζωγραφικού επίσης. Μάλιστα φαίνεται ότι τώρα τελευταία θέλει να προσδιορίζεται και από αυτή την ιδιότητά του. Εξάλλου αυτό με έκανε να υποψιαστώ και ότι η περίληψη της εισήγησης την οποία έχει στείλει. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η ανακάλυψη του Εδιμβούργου». Ας τον ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές και ιδιαίτερα τον Πάνο Τσακόπουλο για την ευγενική πρόσκληση. Μπήκα στον πειρασμό να αναπτύξω ένα κείμενο αντικείμενο ανάγνωσης ή να μιλήσω ελεύθερα, πράγμα που συνήθως κάνω, αλλά προς έκπληξη σας θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο δεν είναι καν επιστημονικό, ανήκει κυρίως, θα έλεγε κανείς, στην κατηγορία των ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Και ως τέτοιο θέλω να το εκλάβετε και να συγχωρήσετε τις ατέλειες του και τις παραλήψεις του. Η περιπέτειά μου στο Εδιμβούργο αρχίζει αμέσως μετά το τραγικό αλλά και ελπιδοφόρο 1974, το θέρος του 1974, με παρακίνηση του καθηγητή Γιάννη Τριανταφυλλίδη, όταν ήμουν ήδη βοηθός του και ολοκλήρωνα τη διδακτορική μου διατριβή στο Αριστοτέλειο. Ο στόχος ήταν μεταπτυχιακές σπουδές για MPhil, που γρήγορα μετατράπηκε σε υποψηφιότητα για PhD. Ο Τριανταφυλλίδης ήταν ο ίδιος ένας φανατικός ταξιδιώτης και διορατικός άνθρωπος. Πίστευε πολύ στους μαθητές και συνεργάτες του και τους παρότρινε να βιώσουν την εμπειρία όχι μόνο των σπουδών, αλλά και της καθημερινότητας σε άλλη χώρα. Με την τότε σύζυγό μου, Φρόσο Κάισεφ, επίσης αρχιτέκτονα, είχαμε κάνει αρκετές φορές το γύρο της Ευρώπης επί ενός πορτοκαλί Austin Mini 1000, από τα παλιά, όχι τα καινούργια. Πάντοτε τελική κατάληξη ήταν το Λονδίνο. Προτιμούσαμε να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη οδικώς. Το θεωρούσαμε πιο ενδιαφέρον από τις τρεις ατέλειωτες ώρες στα ιδιόμορφα τρικινητήρια αεροπλάνα της BEA με τα αντικριστά καθίσματα, θα τα θυμάστε όλοι. Αυτό που γινόταν κατ' ουσίαν είναι ότι εμπλούτιζα σε κάθε ταξίδι την αξέχαστη πρώτη εμπειρία του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Ευρώπη το 1968 με την καθοδήγηση του 45χρονου τότε καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλου, ενός Έλληνα σε βρετανική έκδοση ή αντιστρόφως. Το Μίνι πάντως παρέμενε ένα αξιόπιστο και υπομονητικό υποζύγιό μας τα πρώτα χρόνια του Εδιμβούργου μέχρι το 1976, οπότε το αντικαταστήσαμε με ένα εντυπωσιακό τότε Volkswagen Golf, το οποίο αργότερα κατόρθωσα να κάψω τη μηχανή. Φτάσαμε για πρώτη φορά στο Εδιμβούργο οδικώς περί το τέλος Σεπτεμβρίου του 1974. Διασχίσαμε σούρουπο μια γρανιτένια πόλη, γκρίζα, εν μέσω καταρακτώδους βροχής. Στο ξενοδοχείο που μας είχε κλείσει το Πανεπιστήμιο για την πρώτη βραδιά, με εντυπωσίασε η ντουλάπα. Ήμουν βέβαιος ότι περιείχε κάποιον ενυπνώσει σκότο ήρωα με πανοπλία και προειδοποίησα τη σύζυγό μου να μην την ανοίξει. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε λαμπρή. Θαυμάζαμε τα μακρινά σύννεφα και την ευκινησία τους με μια μικρή αγωνία για το τι θα απογίνουμε. Φρόντισε για μας η υπηρεσία στέγασης του Πανεπιστημίου που μας έδωσε πολλές επιλογές. Καταλήξαμε στο ημιυπόγειο της κατοικίας του τότε πρίτανη στην India Street, στην λεγόμενη New Town, δηλαδή το τμήμα της πόλης που είχε ηλικία μόνο 2 αιώνων. Η κυρία Μπαρνέτ
μας υποδέχθηκε με χαμόγελο και ειλικρινή προσπάθεια να απλοποιήσει το δυσνόητο σκοτικό ιδίωμα που ομιλούσε και το οποίο ανήκε στη μεγάλη οικογένεια των ηχητικών εκφορών της γλώσσας που ονομάζουμε αγγλικά. Μας έδωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μας συνέστησε να ελέγξουμε μήπως οι μικροί συγκάτοικοί μας, που τους ακούγαμε να τρέχουν χαρούμενοι πίσω από τα περιθώρια των ξυλίνων πατωμάτων, είχαν ανοίξει κάποιο δίωδο για να μας επισκεφθούν το βράδυ. Το αποτρέψαμε πλήρως και συνυπάρξαμε εν ειρήνη για 2 χρόνια, τόσο με αυτούς όσο και με την κυρία Μπαρνέτ. Ήταν ένα ευμέγεθες σπίτι, πιο άνετο από μεταγενέστερα καταλήματά μας, με έξοδες σε μία θαυμάσια νότια αυλή, την οποία μπορούσαμε βεβαίως να θαυμάζουμε, αλλά δεν είχαμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε. Η πρώτη αίσθηση της πόλης ήταν η οσμική της ταυτότητα. Δεν πρέπει να φαντάζεται κανείς κάτι το δυσάρεστο. Το Εδιμβούργο μπορεί να καταγραφεί σαν ένας χάρτης οσμών. Από τα απομεινάρια της μπύρας σε κτίρια που άλλαξαν χρήση, μέχρι το καυσαέριο που παραμένει ενσωματωμένο στους σπόρους του γρανίτη, και από τη μούχλα στα ανήλια σημεία των δρόμων μέχρι τη χαρακτηριστική ευωδία του φρεσκοκομμένου χορταριού. Όταν νυχτώνει, αναμένει στα φαντάσματα. Δεν μπορούν να λείπουν από μια τέτοια πόλη. Άλλωστε, πολλοί ισχυρίζονται ότι η παρουσία τους έχει καταγραφεί στις κρύπτες της νότιας γέφυρας, τα Vaults of South Bridge. Υποθέτησε ότι θα μοιάζουν με τους ανθρώπους, δηλαδή με αυτό το παράξενο κελτικό κράμα, που το αποτελούν από τη μια μεριά βλοσιρά πρόσωπα με σκούρα μάτια και από την άλλη χαμογελαστά κορίτσια με γαλάζια μάτια και αχυρένια κόμη. Πέρα από όλα πάντως κυριαρχεί ο γρανίτης, ένα απέραντο φόντο, όπου το χρώμα αποκτά μεγαλύτερη αξία, από τα ρούχα και τις φούστες τους, μέχρι τις κάθε είδους επιγραφές και από τα οικόσημα μέχρι το ιστορικό των κτηρίων. Η πρώτη συνάντηση με τον επιβλέποντα, 40χρονο τότε, Professor of Architectural Science, Christopher Barry Wilson, ή απλώς Barry όπως ήθελε να τον αποκαλούμε, έγινε σε ένα κτίριο πρώην κατοικίας, όπου τη δεκαετία του 70 στεγαζόταν η αρχιτεκτονική σχολή. Ενταγμένου στον κεντρικό ιστό της πόλης του Εδιμβούργου, σύντομα η σχολή μεταφέρθηκε σε ένα άλλο κτίριο του πανεπιστημιακού σχηματισμού, ενός πανεπιστημίου πρέπει να θυμόμαστε 450 ετών, με κτίρια όπως το Old College, η παλιά ιατρική σχολή, το McEwan Hall, όπου γινόταν και όλες οι τελετές με αυτήν την εντυπωσιακή εσωτερική οργάνωση. Σύντομα λοιπόν η σχολή μεταφέρθηκε από την George Square στο πρώην εργοστάσιο μπύρας Campbell Hope Kinghorn, έργο του 49, του 1849, και το εργοστάσιο για να στεγάσει το σύνολο της σχολής ενοποιήθηκε το 1976 με την γειτονική μνημιακή κατοικία του Λόρδου Μίντο στην Chamber Street, αυτό που βλέπετε, όψιμο έργο του σημαντικού σκότου αρχιτέκτονα του 18ου αιώνα, William Adam. Η μεταφορά της σχολής και η κατεδάφιση των συμπαθέστατων κατοικιών της George Square οδήγησε σε μια περαιτέρω αλλίωση της περιοχής με την προσθήκη κτισμάτων που τα χαρακτηρίζει μια σχεδόν ακατανόητη για τη Βρετανία και την Σκωτία αρχιτεκτονική μετριότητα. Η αίσθησή μου από αυτή την πρώτη συνάντηση με τον Wilsona, όπως τον αποκαλούσαμε οι Έλληνες όταν δεν μας άκουγε, ήταν μάλλον οδυνηρή. Τα σχετικώς αδύναμα τότε αγγλικά μου δεν μου επέτρεπα να καταλάβω τους λεπτούς χρωματισμούς του λόγου του, με αποτέλεσμα να τον παρακολουθώ με κάποια μηχανία. Αυτό κράτησε λίγο. Είναι απίστευτο πόσο ευκολότερα μαθαίνεις μια γλώσσα με την καθημερινή τριβή, παρά με οποιαδήποτε τυπική μέθοδο γλωσσικής διδασκαλίας. Ξεπερνώντας το εμπόδιο της γλώσσας, όλοι όσοι είχαμε ως επιβλέποντα τον Μπάρι, οι περισσότεροι ξένοι, καταλάβαμε γρήγορα 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι δεν πρέπει να παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τις οριοθετήσεις των γνωστικών αντικειμένων. Ο ίδιος ο Wilson έκανε τις βασικές σπουδές του στη θεωρητική φυσική
και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έφταναν μέχρι τους πολιτισμούς της Αποανατολής. Το δεύτερο που επίσης καταλάβαμε ήταν ότι έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Με τα βιβλία μας, με την έρευνα πεδίου μας, με το πολιτισμικό μας υπόβαθρο. Η βοήθεια ήταν πάντοτε διαθέσιμη, αλλά κανείς δεν επρόκειτο να πάρει το μολύβι και να γράψει για λογαριασμό μας. Αναζητήσαμε τους Έλληνες από νοσταλγία, ίσως και από ανασφάλεια. Δεν ήταν δύσκολο, ήταν αρκετοί και αρκετά οργανωμένοι. Άλλοι στο ίδιο καθεστώς με εμάς και άλλοι μακροβιότεροι στη Σκωτία, πρωτίστως σε Εδιμβούργο και Γλασκόβη. Εκ των μεταπτυχιακών φοιτητών, ο Θόδωρος Μαραβέλιας ήταν ο ιδανικός υποψήφιος φίλος. Λίγο προγενέστερος εμούς στη σχολή, ο Θόδωρος έγινε γρήγορα ο ένας από τους τρεις πόλους ενός δραστήριου σχήματος που παρήγαγε δύο ανατρεπτικές, όπως πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε, δημοσιεύσεις περί αρχιτεκτονικής δομής. Ο τρίτος πόλος ήταν ο Αχμέτα Ουαντάλα από το Χαρτούμ του Σουδάν. Οι τρεις μας εκπέμπαμε τη γλωσσική παραδοξότητα σε όλο της το μεγαλείο. Ο Μαραβέλιας με εξαιρετικά αγγλικά ελληνορωμαϊκής εκφοράς, με τη στεντόρια φωνή του, ο Ουαντάλα με τα ακριβή και ευδιάκριτα αραβοαγγλικά του, πως γνωστόν μαζί με τα ινδοαγγλικά διεκδικούν την ταυτότητα αυτοτελούς γλώσσας, και τέλος εγώ με την αυθάδη προσπάθειά μου να οικοδομήσω ένα προσωπικό οξφορδιανής απόχρωσης στυλ, που κατέληξε στο να με θεωρούν οι περισσότεροι κάτι μεταξύ Αυστραλού και Νοτιοαφρικάνου. Είναι φυσικό ότι κανείς μας δεν ακουγόταν σαν Σκοτσέζος, ούτε βεβαίως και ο Μπάρι. Σε αυτή τη λαμπρή συνύπαρξη και συνεργασία, αλλά και την εγγένεια έρευνά μου στο Εδιμβούργο και μετέπειτα, νομίζω ότι τρία γεγονότα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Το πρώτο ήταν η τυχαία ανακάλυψη και εν συνεχεία συστηματική παρακολούθηση των Norton Lectures του Harvard από το BBC του με ομιλητή αυτόν που βλέπετε, τον Leonard Bernstein. Οι διαλέξεις του Bernstein είχαν τον τίτλο «The Unanswered Question», η αναπάντητη ερώτηση. Και ως θέμα τη δομική ανάλυση της μουσικής κατά το γλωσσολογικό μοντέλο. Ο Bernstein, πέρα από ασυνθέτης και μοναδικός ερμηνευτής, αποδείχθηκε με τα Norton Lectures ότι ήταν και ένας απίστευτα διορατικός άνθρωπος που ήθελε και ήξερε να γεφυρώνει τα γνωστικά πεδία. Απέμεινε να κάνει κανείς το άλμα προς τις εικαστικές τέχνες και πρωτίστως προς την αρχιτεκτονική. Το δεύτερο γεγονός ήταν η σύντομη επίσκεψη στο Εδιμβούργο του σχετικώς νεαρού τότε και απίστευτα μαχητικού για τις απόψεις του, Bill Hillier, αργότερα δασκάλου και συνεργάτη αρκετών Ελλήνων, μεταξύ των οποίων πρωτίστως βέβαια του Γιάννη Πεπονή, που είναι και μαζί μας σήμερα. Ήταν η εποχή που ο Hillier έστεινε το μοντέλο του Space Syntax. Είχε ήδη γράψει ορισμένα, κατά τη γνώμη μου, θεμελιώδη για τη θεωρία της αρχιτεκτονικής κείμενα, όπως το How is Design Possible και το The Architecture of Architecture. Οι συζητήσεις μαζί του μας συνέθλιψαν υφολογικά και γλωσσικά, αλλά μας γοήτευσαν ενοιολογικά. Το τρίτο τέλος γεγονός ήταν η ανακάλυψη της απροσδόκητης έλξης που μας ασκούσαν λιγότερο η θηριώδης κεντρική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Εδιμβούργου και περισσότερο τα βιβλιοπωλεία. Όχι τόσο στον περί αρχιτεκτονικής τομέα τους, όσο στους τομείς των επιστημών που με το θράσος μας τότε θεωρούσαμε άμεσα συγγενείς με την αρχιτεκτονική, από την κοινωνική ανθρωπολογία μέχρι την ψυχολογία και από τη θεωρία συστημάτων μέχρι την καθαρή φιλοσοφία. Η έκταση αυτών των γνωστικών πεδίων επέβαλε και την εκμάθηση ενός ιδιόμορφου τρόπου ανάγνωσης. Πρώτα η εισαγωγή και η βιβλιογραφία, εν συνεχεία ο πίνακας περιεχομένων και το ευρετήριο, τρίτο η διαγώνια ανιχνευτική ανάγνωση των κεφαλαίων που προκαλούσαν κάποιο ενδιαφέρον και τέλος η συστηματικότερη εμβάθυνση αν όλα τα προηγούμενα οδηγούσαν σε θετική προδιάθεση. Όλα αυτά έμοιαζαν τότε τόσο αυτονόητα και ήταν τόσο διεγερτικά ώστε με περισσό θράσος αποτολμήσαμε επιστημολογικές υπερβάσεις και ενοιολογικά άλματα στη δουλειά μας. Αυτό έγινε με κείμενα που δημοσιεύθηκαν στο νεαρό τότε περιοδικό Edinburgh Architecture Research
Επρόκειτο συγκεκριμένα για το Description Descriptors in Architecture, το Description and Descriptive Theories in Architecture. Έγινε επίσης με τη διατριβή μου για PhD, A Structural Approach to the Description and Planning of Universities, που ολοκληρώθηκε το 80, όπως αντίστοιχα και στις διατριβές των δύο άλλων συναδέλφων, του Μαραβέλια και του Αουαντάλα. Το ίδιο έγινε αργότερα και στην ηφηγεσία μου το 82, αλλά και στην κριτική της αρχιτεκτονικής θεωρίας το 85 και το 94, που οφείλουν πολλά στα κείμενα του Εδιμβούργου. Πρέπει πάντως να ομολογήσω ότι σε ό,τι με αφορά η επιμονή στην έρευνα ήταν και κληρονομιά της σχολής της Θεσσαλονίκης. Πέρα από την πίεση του Γιάννη Τριανταφυλλίδη προς όλους μας να πάμε έξω για να ανοίξουν τα μάτια μας, δεν πρέπει να υποτιμούμε και το περίφημο ταξίδι του Φατούρου στην Αμερική. Ο Φατούρος επέστρεψε στη σχολή όταν ακόμη εμείς ήμασταν φοιτητές, με ακατανίκητη όρεξη να μας μεταφέρει τις θεωρητικές αναταράξεις της εποχής. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να υποτιμούμε και το γεγονός ότι όλοι όσοι ζήσαμε αυτή την περιπέτεια των σπουδών στη Βρετανία, και όχι μόνο σε αυτή, με την επιστροφή μας στη σχολή επηρεάσαμε τους νεότερους συναδέλφους αλλά και όλο το διδακτικό κλίμα της σχολής της Θεσσαλονίκης, η οποία για πολλά χρόνια διατήρησε μια ιδιαίτερη ταυτότητα διεπιστημονικότητας. Ξαναμιλώντας για την καθημερινότητα του Εδιμβούργου, γρήγορα καταλάβαμε ότι η απουσία της βαρίας καλλιδονιακής προφοράς, μόλις περνούσε κανείς τις πύλες του Ιδρύματος και της βιβλιοθήκης του, οφειλόταν μεταξύ των άλλων και στο ότι είχαμε να κάνουμε με ένα πραγματικά διεθνές πανεπιστήμιο, ιδίως στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο καλύτερος τρόπος να το διαπιστώσει κανείς αυτό ήταν το κεντρικό εστιατόριο, το Refectory, όπως το λέγαμε. Πέραν της πανσπερμίας των εστιαζομένων, είχαμε την ευκαιρία ορισμένες μέρες της εβδομάδας να δοκιμάσουμε αρκετές από τις γαστριμαρικές συνήθειες διαφόρων πολιτισμών. Υπήρχαν βεβαίως και τα άλλα πανεπιστημιακά εστιατόρια. Το ένα ήταν σε ένα παλιό κτίριο που για μία και μόνη φορά είχαμε τολμήσει να φάμε haggis, το εθνικό σκοτσέζικο πιάτο που είναι καλύτερα να μην ξέρεις από τι αποτελείται. Και το άλλο στο εντευκτήριο των καθηγητών στην Chamber Street, ακριβώς δίπλα στη σχολή μας, όπου μου έκανε το τραπέζι ο Μπάρι με την αποφύτησή μου και το οποίο ευλόγως με παρέπεμψε στη φανταστική εικόνα που είχα σχηματίσει στη νεότητά μου για το απολύτως υπαρκτό πάντως Reform Club του Ιουλίου Βέρν και του Φιλέα Φόγκ στο Λονδίνο. Ο Φιλέας Φόγκ αυτοπροσώπος. Αυτός ο διεθνισμός, αυτό το μεγάλο για τα αγγλοσαξονικά δεδομένα μέγεθος, το ιδιότυπο για τον 16ο αιώνα ιδρυτικό θεσμικό καθεστώς, αλλά και οι επιδόσεις αυτού του πανεπιστημίου, με 23 βραβεία Νόμπελ και δασκάλους ή αποφύτους όπως ο James Maxwell που βλέπετε εδώ, ο Charles Darwin, ο Graham Bell, ο Arthur Conan Doyle, ο Peter Higgs από τους τελευταίους και πολλοί άλλοι, ήταν και είναι οι πηγές της δύναμής του. Γενικεύοντας λίγο, θα έλεγα ότι μας στέλνει και ένα μήνυμα απέναντι στην κρυφή μεν αλλά υπαρκτή ξενοφοβία μας, που μας εμποδίζει να βλέπουμε και κυρίως να οργανώνουμε τα πανεπιστήμια μας ως πόλους έλξης ανθρώπων από άλλες χώρες. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά που λίγο πολύ είναι γνωστά. Ενδιαφέρον είχε η οικοδόμηση και του προσωπικού μας κελιού, του καθενός από εμάς. Ομολογώ ότι στην αρχή δεν αισθανόμουν και πολύ ευχάριστα στη συνήθεια που κυριαρχούσε στη σχολή όλοι οι υποψήφοι διδάκτορες να είναι καθημερινά παρόντες και να εργάζονται σε προσωπικούς χώρους, πλήστη των οποίων ήταν εξοπλισμένοι με δικές μας ιδιοκατασκευές. Απεδείχθη πολύ χρήσιμο και παραγωγικό. Επιβεβαίωνε την υποψία μας ότι έρευνα και πολυδιάσπαση δραστηριοτήτων δεν συμβαδίζουν. Πρέπει να φτάσει κανείς στο σημείο να καταληφθεί σε τέτοιο βαθμό από το αντικείμενο της έρευνάς του, ώστε να ξυπνά το βράδυ για να σημειώσει σε μια χαρτοπετσέτα ή σε ό,τι βρει μπροστά του μια ιδέα που του ήρθε. Είναι ο μόνος τρόπος να κατορθώσει να συγκροτήσει στο μυαλό του το όλο. Από την περιπέτεια του Εδιμβούργου, κλείνοντας, μου έχουν απομείνει διάσπαρτες αιχμές. Γλυκές όπως οι μέρες του Μαΐου και η ατέλειωτη διάρκεια του φωτός, όπως η περιήγηση στους μύθους των λιμνών, όπως οι κουβέρτες του Σεντ Άντριους και όπως το απέραντο φεστιβάλ, αλλά και πικρές όπως τα εγκαταλειμμένα εκεί αποσπάσματα του εαυτού μας,
ή όπως η ξαφνική αγγελία του ευνίδιου θανάτου του Μπάρι Βίλσον. Η απόσταση είναι όμως πλέον μεγάλη. Μας έχει μείνει παρόλα αυτά η αγάπη για την ασκητική της γραφής και η ευχαρίστηση της έρευνας. Αυτή που μας οδήγησε αργότερα και ελπίζω ότι συνεχίζει να μας οδηγεί σε νέες ακαδημαϊκές και άλλες περιπέτειες. Όσο αντέχουμε και κυρίως όσο επιθυμούμε. Ευχαριστώ.